Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς σε λένε? Με λένε Ελευθερία. Ελευθερία. Είμαι 29 ετών και είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Πολύ ψηλά τα τακούνια. Είναι πολύ ψηλά, αλλά είναι άνετα με τα συνηθίσεις. Ναι. Είναι ναι. Και πολύ ψηλά η Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό. Είναι συμβολικά. Τα έχουμε ξαναπεί. Αυτά στη Θεσσαλονίκη είναι καθημερινά παπούτσια. Βγαίνουμε για καφέ με αυτά. Για ψώνια. Όχι μόνο για καφέ. Πα στη Λαϊκή με αυτά. Ακριβώς. Μάλιστα. Ελευθερία, έχει μια καρέκλα δίπλα. Για ναι, ποιο λόγο. Είναι η παρτενέρ μου. Ναι. Θα χορέψω chair dance σήμερα. Α, το chair dance είναι αυτό που είναι και στο καμπαρέ, ας πούμε. Εκείνο είναι πιο πολύ burlesque. Αυτό είναι exotic chair dance. Είναι το πιο αισθησιακό, το πιο... Έχει κάποια tricks μέσα, τα οποία θα τα δείτε. Αυτό είναι λίγο. Κάτι που το έχεις σπουδάσει ή κάτι το έχεις δει και το έχεις μελετήσει μόνη σου? Είχα κάνει 1,5 χρόνο μαθήματα με κάποια δασκάλα. Και από εκεί και πέρα ήθελα να βρω το προσωπικό μου στυλ. Οπότε ξεκίνησα να δοκιμάζω κάποια tricks μόνη μου πάνω στην καρέκλα. Έβγαζα χορογραφίες δικές μου. Και τώρα είμαστε εδώ. Αυτή είναι η καρέκλα η καλύτερη δηλαδή για αυτή τη δουλειά. Θέλω να πω, δεν είναι άλλες τραπεζαρίες που έχουν πιο ψηλή πλάτη. Για παράδειγμα, δεν πρέπει να έχουν πράτσα, γιατί πρέπει κάνει συγκεκριμένα tricks πάνω. Okay. Εγώ αυτό σκέφτηκα, γιατί μόλις σε είδα με τα τακούνια και την καρέκλα, αν η πλάτη της, λέω, τιμήτα την πλάτη στην καρέκλα, λέω, πώς θα είναι. Πρέπει να έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως το συγκεκριμένο. Εμένα νομίζω το chair dance θα μου αρέσει, παιδιά. Να το δοκιμάσεις και εσύ μετά. Νομίζω, ναι. Είμαι έτοιμος να δούμε την Ελευθερία στο chair dance. Έχω φτιαχτεί ήδη. Κοτοπουλάκι, πάμε. Ελευθερία μου, καλή σου επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Ένα καφέ για το Σάκη. Τελείωσε. Δυστυχώς. Σάκη, αφού λες δυστυχώς, γιατί δεν έρχεσαι να δοκιμάσεις? Σε παρακαλώ, έλα, πήγαινε, πήγαινε. Έλα για ένα τρίκ. Ναι, ναι, πήγαινε. Τα έχει και σε ένα οργανισμό. Όπως λέει, όπως λέει... Σάκη! Όπως λέει και ο σοφός λαός, και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή. Λοιπόν, επειδή είδα ότι ο χορός, εντάξει, να είμαστε ειλικρινείς, είναι λίγο ιδιαίτερος,
Είναι καθαρά επιστημονική η προσέγγιση. Εντάξει. Πρέπει ως κριτής να κρίνω. Τελείως. Παρακαλώ, πες μου τι θες να κάνω. Θα σου δείξω ένα plot trick. Αυτό που έκανα με το πόδι πάνω. Εννοείς ότι θα κάτσε λίγο. Θα χορέψω εγώ με την καρέκλα ή θα κάνω στην καρέκλα ή θα χορέψω. Καρέκλα με θέμα. Όχι, θα κάνεις εσύ trick. Θα δοκιμάσεις. Και εγώ λέω. Ένα trick εγώ είναι. Εγώ θα κάνω την καρέκλα. Σκοπός είναι να δοκιμάσεις. Σκοπός είναι να δοκιμάσεις για να δεις τη δυσκολία του. Εντάξει, τότε δεν θέλω να μου δείξεις τίποτα. Okay, το έχω, το ξέρω. Για δείξ' το. Το έχω κάνει εγώ. Παραγωγή, αισθησιακή μουσική παρακαλώ. Πρέπει να μπεις στο ρυθμό. Επειδή πραγματικά θέλω να σε δω να περνάς, δεν θέλω να κάνω παραπάνω, γιατί... Για να μην μου πάρεις τη δόξα, γι' αυτό. Α, μπράβο. Περίμενε, θα χορέψω λιανός. Άμα χορέψω λιανός, θα καθίσω. Λοιπόν, μισό λεπτό. Παιδιά μου, είναι φανερό ότι δεν έχετε ξαναχορέψει με έπι. Μικρόφωνα. Με έχετε σοκάρει. Σοκαρίστηκα στην αρχή με τούτον. Βγήκε ο Λιανός, το ψιλοκορύφωσε, αλλά εσύ έδωσες ρέστα. Και είχα και τις κούπες. Σε ενοχλούσε και ο καφές. Εδώ θα την πω τη γνώμη μου. Καταρχάς... Ναι. Όλοι ψοφάνε για ένα έπιπλο. Το έχεις ξανακάνει σίγουρα. Σας το είπα. Ήμουν ειλικρινής από την πρώτη στιγμή. Με αν με φωνάξεις έπιπλο, στο σπίτι σου, ναι. Δεν κάθομαι σε καναπές και σε καρέκλα. Ό,τι και να γίνει. Όρθιος θα μείνεις. Όρθιος θα κάτσω. Καναπέ και καρέκλα. Τραπέζι. Μπουφέ. Δεν έχω. Γι' αυτό. Θα πάρω. Πλυντήριο. Όχι. Όχι. Όχι, το πλυντήριο είναι πολύ χορευτικό. Ελευθερία μου, όπως κατάλαβες, είναι μια συνηθισμένη μέρα στο Ελλάδα. Έχεις ταλέντο. Κατάλαβα. Καλώς όρισες, να το πάρουμε από την αρχή. Ευχαριστώ πολύ, καλώς σας βρήκα. Μαρία, ας ξεκινήσουμε με σένα. Δεν χόρεψες. Θα πω την αλήθεια. Δεν μου φάνηκε ιδιαίτερα δύσκολο αυτό που είδα. Θεωρώ ότι πιο δύσκολο είναι να περπατήσεις αυτά τα παπούτσια από τις κινήσεις που έκανες στην καρέκλα. Έχει έναν αισθησιασμό, αλλά δεν είναι κάποιο ταλέντο που με εξητάρει να το δω ξανά. Ναι. Και κοίταξε, έχεις και ανταγωνισμό, κατάλαβες. Μετά σηκώθηκανε τούτοι, οπότε... Οπότε έχασα το όλο αυτό, ναι.
Έχει κάνει και πολύ προπόνηση, όπως είπε, σπίτι του. Να πω εγώ, να μιλήσω εγώ, συνάδελφος της Ελευθερίας. Λοιπόν, Ελευθερία, όντως αυτό που έκανες δεν νιώθω ότι ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή, σίγουρα δεν ήταν εύκολο, έτσι. Και πάνω μάλλον που λέγαμε ότι δεν είναι και πολύ δύσκολο, έκανες μία κίνηση ευληγησίας, η οποία έλεγες ότι, όπα, όχι, είναι δύσκολο αυτό που κάνει. Ελευθερία. Ωστόσο, σαν σύνολο, δεν ήταν τόσο δύσκολο. Όμως, έκανες κάτι το οποίο, αυτό είναι σίγουρα δύσκολο. Ήταν ένα πολύ σεξι θέαμα που ποτέ στιγμή του, νομίζω, για μένα τουλάχιστον, δεν έγινε ούτε χυδαίο ούτε πρόστιχο. Έμεινε εκεί, στο σεξι, στο όμορφο, στο αισθησιακό. Και αυτό είναι ένα ταλέντο. Λοιπόν, ήταν πολύ όμορφο αυτό που είπα. Θα ήθελα να το ξαναδώ, θα πω ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είσαι και ένα γλυκίδα το κορίτσι, νομίζω είναι και η άβρα που μας έκανε να κάνουμε και με τις φούρλες. Να του μάθεις. Να ξανάρθεις, να ξαναχορέψουμε. Πολύ ευχαρίστως. Εντάξει, ναι από μένα. Τώρα θέλω να δω. Οπότε έχουμε ένα ναι και ένα όχι. Κοίταξε, Ελευθερία μου, θα είμαι ειλικρινής μαζί σου.